Είχαμε απίστευτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Στις φλόγες στυλίχθηκε λεωφορείο, τον ΚΤΕ, λίγο έξω από την πόλη. Να πούμε ότι ήταν εν κινήσει και ήταν γεμάτο με κόσμο. Η Αφροδίτη Σπηλιώτη θα μας πει περισσότερα, θα δούμε και τις σχετικές εικόνες. Νίκο, οι 30 επιβάτες και οδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελεί δρομολόγιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης προς τον Άγιο Αθανάσιο, το χωριό έξω από την Θεσσαλονίκη, έζησαν στιγμές αγωνίας, λαχτάρισαν όταν τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατάφεραν όμως όταν το λεωφορείο σταμάτησε μέσα στο χωριό μπροστά σε μία στάση να κατέβουν όλοι ευτυχώς χωρίς να τραυματιστούν, το ίδιο και ο οδηγός του λεωφορείου. Και έσπευσαν αμέσως, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες να κατασβέσουν τη φωτιά. Ωστόσο, όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο λαμπάδιασε και καταστράφηκε ολοσχερός. Διενεργείται προανάκριση για να διευρυνθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.